Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην τρίτη μουσική βραδιά στη Σωτήρα Λυκοδήμου, στο ναό μας. Αυτές οι μουσικές βραδιές γίνονται στα πλαίσια του εορτασμού 1000 χρόνων της Εκκλησίας μας. Η σημερινή δήλωση είναι λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες που ήταν καθαρά μουσικές. Ουσιαστικά είναι λίγο παραπλανητικό μουσική βραδιά. Θα είναι και αφηγηματική βραδιά. Ο θεολόγος, ιστορικός, συγγραφέας, μουσικός και πολλά άλλα πράγματα, Παναγιώτης Ανδριόπολος, θα διαβάζει κείμενα, όσο ιστορικά, τόσο και λογοτεχνικά, που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Εκκλησίας και μάλιστα με την ιστορία αυτής της Εκκλησίας επίσης, όπου εξηγεί και γιατί λέγεται Παναγιά Σωτήρα Λυκοδήμου. Καθώς και λογοτεχνικά κείμενα, αναφορικά με την ιστορία της Αθήνας και της Εκκλησίας. Okay. Και παράλληλα με αυτό θα διακόπτεται από τον ένα εξαιρετικό μουσικό, έναν από τους κορυφαίους τενόρους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σολίστα της λυρικής σκηνής Γιάννη Χριστόπουλο, στη συναδεία του Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου στο πιάνο, όπου θα ακούτε πάρα πολύ όμορφα έργα, ξεκινώντας με το παλαιοχριστιανικό ύμνο, το οποίο βρέθηκε στις ανασκαφές στην Βόρεια Αίγυπτο, και μετά με τα κομμάτια περισσότερα αρχές του 20ου αιώνα, τέλος του 19ου αιώνα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι κάποιοι από εσάς, από τους ανθρώπους της Εκκλησίας μας, ήρθαν σε μένα με παράπονα. Δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές όταν τραγουδάνε στα ξένα και δεν υπάρχουν μεταφράσεις. Εντάξει, εδώ δεν είναι πάρα πολλά έργα. Ας πούμε, Αβε Μαρία είναι η Θεοτόκη Μαρία, χαίρε. Και χαίρε και χαριτωμένη, ναι. Στα άλλα μπορώ να σας πω το εξής. Αφήστε τη ψυχή σας να νιώθει τη μουσική. Απολαύστε τη μουσική. Μην μπαίνετε στο κόπο να μεταφράσετε και να σκεφτείτε. Απλώς απολαύστε τη μουσική. Απολαύστε αυτή τη βραδιά. Και επίσης μην ξεχάσετε να κλείσετε τα κινητά σας. Σε Πάτερ κόσμων, Πάτερ αιώνων, μέλπομενο μου, πάσετε Θεέ, λόγι μη δούλη. Όσα κόσμος έχει, προς επουρανίων, Αγίων, Σελάων. Πόντων λιπέπνιον πηγέ. Όταν όλο Θεόν απάσε, γυμνώνω δήμος Αγίων.
βοήθη του δούλου σου Στεφάνου Λύκου. Δια τους Λυκοδήμους υπάρχουν ενδείξεις τινές ότι είναι δυνατόν να τους δεχθόμεν ως ανήκοντας όχι μόνον εις τους πρώτους Βυζαντινούς αιώνας, αλλά ως κρούοντας ίσως και του κλασικισμού τα σπήλας. Εις αυτούς ανήκεν η κατά την οδό Φιλελλήνων Βρόντο Καμπανούσα ήδη Σωτήρα, Παναγία του Λυκοδήμου, η εις Νικόδημον μεταπεσούσα και παραχωρηθήσα υποτύπων προσωρινότητος εις την ρωσική κυβέρνηση. Κατά την επισκευή της εκκλησίας ταύτης παρατηρήθησαν προς τις άλλες παρά του ευπαιδεύτου Ρώσου Αρχιμανδρίτου Αντωνίνου και παλαιέ επιγραφέ επί των τυχωμάτων του ναού. Δημοσιευθήσε εις το περιαρχείο χριστιανικών επιγραφών έργων του. Μεταξύ αυτών ευρίσκεται το όνομα του πρωτοκτήτορος Στεφάνου Λύκου βεβαίως, αποθανόντος κατά το 1044 μετά Χριστόν. Άλλη επιγραφή πάλιν εις τα αυτά τυχώματα διαιωνίζει την είδηση του θανάτου κατά το 1051 του Επιφανίου Λύκου. Κύριε, βοήθη του δούλου σου, Στεφάνου. Oh.
Κωνσταντίνος Καβάφης στην Εκκλησία. Την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτέρυγά της, τα σήμια των σκευών, τα κυροπήγια της, τα φώτα, τις εικόνες της, τον άμβονά της. Εκεί σαν μπω, μέσα Εκκλησία των Γρεκών, με των θυμιαμάτων της τις ευωδίες, με τις λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, τις μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες και κάθε των κινήσεως τον σοβαρό ρυθμό, λαμπρότατη μες των αμφίων τον στολισμό, ο νους μου πιένει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό μας βυζαντινισμό. Τάκης Παπατσόνης. Ομοία προς το εύωσμον μήλον, μεταξύ των άλλων δασοδών άγριων ξύλων, ή ομοία προς κρίνων εν το μέσο ακανθών, στη φλέγουσα ζέστη του Ιουνίου. Διάβηκε εκτάσεις ανηφορικές και ανέβη στο όρος η Παναγία, δηλαδή την Ελισάβετ. Στην αυγινή δρόσο τη βουνίσια ξανά συνενηφίσει ανακουφιστικά εκεί ψηλά. Μπροστά στο αγροτικού λευκού σπιτιού τη θύρα ή του απλωμένη τέντα από πανί και σκιάν έδιδε ευχάριστη στους ενικούντες άγιους αναχωρητές. Την ησυχία και τη γαλήνη του βουνίσιου βίου ήρθε η ανυπόκριτη να επισκεφθεί χαρά, κουρασμένη αλαφρά, λαχανιασμένη από την ανηφόρα, η χαρά του χαμογέλιου. Δροσερός ανακάλυψε κατάλευκο συννεφάκι τα θάμπη και τις φλόγες του ήλιου,
ή το η στιγμή που εισπάστησαν κάτω στην τέντα τρυφερά η Μαριάμ την Ελισάβετ. Ο δε Θεός στο σκιερό σκήνομα παρθενικής κοιλίας έδιδε ένα σπασμό στον βαφτιστή του, κλεισμένου σε παρόμοιο σκήνομα γεροντικό, και οι δυο τους κρύβαν ο μεν τη θεία του ουσία, ο δε της προφητείας το δώρο συνυπιακής μορφής το πέπλον, αγέννητα έμβρια, ούτε νύπια καν, παρθένος και γερόντισα, ιδούτες από Θεού μητέρες. Τρεις μήνες έμεινε η Παναγία στη θεϊκή ερημιά, στο αγροτικό σπίτι του Ζαχαρία. Μέσα της κλίνουσα όλο και ταπείνωση, όλο και αγάπη και πουράνιο θάμπος. Το λόγο τον αχώρετο, το σύμπαν το δημιουργικό, τον άρχοντα των αγγέλων. Και τα βουνίσια δέντρα αισίοντο στο μάκρος όλου του καλοκαιριού, σκορπίζοντας δροσιές. Και τον λαμπρό διαδέχεται ο ήλιο, το λαμπρότερο νυχτερινό φεγγάρι μετά των λοιπών αστέρων. Και είτο δοξολογία το παν τριγύρω προς την παντοκράτηρα ρίζα του βασιλέα Δαβίδ. Σήμερον είναι απάνω απ' όλα η πανηγυρική μνήμη του ύμνου της ταπεινοσύνης που δόξασε η Παναγία τον γιο και Θεό της με το μεγαλύνει η ψυχή μου. Σε ερημικιά βουνοκορφήν όλο φυτεία μια εκκλησιδίτσα αν ορθωνόταν ήθελα να την κατοικώ με έναν ιερέα και με τον Κύριο σκέπη και βοηθό μου. Σε διαρκή και αιώνια θύμηση της Παναγίας που ανέβει το όρος, παντοτιμής μου έκστασης, περιλωσμένος ξωτικιά γαλήνη, εντός ονείρου ημνητικού. Thank you.
Άμπρος Πορφύρας, Εσπερινός. Βουβές ψυχές θλιμμένες και τα απόβραδο προσμένουν το Χριστό μας από πέρα, ποιος ξέρει, από μακριά. Και εκείνος έρχεται, μέσα στο θολό του φθινοπόρου αγέρα, μετάγιο φως αχνόφεγγο στεφάνι του, με τα θεϊκά χαμηλωμένα μάτια, μόνος. Και τα ξερόφυλλα του στρώνουνε χρυσά χαλιά στα έρμα μονοπάτια. Του κάμπου τα στρουφιά και τα πετούμενα που στις φωλιές σκοπαδιαστά γυρίζουν, άμα τον δούνε, χαμηλώνουν πρόσχαρα, χαμοπετούν και τον καλωσορίζουν. Ανάργιο το σκοτάδι, ισοδιάφανο, μόλις που το σκεπάζει στην καπνιά του. Και τα γυμνά κλαδιά σαν χέρια υψώνονται και δέονται στο άγυλο περασμά του. Δέονται σιωπηλά. Και εκείνος έρχεται και σκύβει στις ψυχές που τον προσμένουν σιγά, πονετικά. Και αργά τα σήμαντρα, πονετικά κι αυτά, σιγοσημαίνουν.
Ψαλμός του Δαβίδ, 35ος, απόδοση Ανδρέας Κάλφος. Αντιστάσου, Κύριε, των αδικούντων με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Λάβε την ασπίδα και τα όπλα και σήκω εις βοήθειάν μου. Φέρε το κοντάριον και εμποδοβάλθητη, εξεναντίας του καταδιωκόντων με, λέγοντας προς την ψυχή μου, εγώ είμαι σωτηρία σου. Ας αδμηθώσει, ας εντραπώσει οι ζητούντες στην ψυχή μου, ας αποστραφώσει εις τα οπίσω και ας αντιμηθώσει όσοι κατ' εμέ συλλογίζονται κακά. Ας γίνωσιν ως αν σκόνη προς τον αέρα και ο άγγελος Κυρίου ας τους διασκορπίσει. Ας γίνει ο δρόμος αυτών σκότος και ολίσθημα και ο άγγελος Κυρίου ας τους καταδιώξει. Πάντα τα κοκαλά μου θέλει ερωτήσουσι, Κύριε, τι είναι ο μοιός σου. Σύ ελευθερώνεις των πτωχών από τον δυνατότερόν του, των πτωχών και των άθλιων από τους όσοι τον διαρπάζουσι. Εσηκώθησαν ψευδομάρτυρες και με κατηγορούσιν εις όσα δεν εγνώρισα. Μη ανταπεδόκαση πονηρά αντικαλών εις μεγάλην θλίψη της ψυχής μου. Όμως εγώ εις την αρρωστίαν τους ενδύθηκα σάκο και ταπείνουν την ψυχή μου με νηστείαν και η προσευχή μου θέλει γυρίσει πάλι εις το στήθος μου. Εφέρθην ως προς φίλων, ως προς αδελφών, επεριπάτουν τεθλιμμένος ως δια των θάνατων της μητρός μου. Αυτοί δε εχάρηκαν δια την θλίψη μου και συνάχθησαν. Οι πλέον ταπεινοί συνάχθησαν κρυφίως κατ' εμέ, με περίπεξαν ακαταπαύστος.
ενώθησαν με τους υποκριτάς ή να με περιπέξουσιν, οι οποίοι έτρισαν κατ' εμέ τους οδόντας τον. Κύριε, έως πότε θέλει η δίστατη αυτά? Ελευθέρωσον την ψυχή μου από την κακουργίαν αυτών και τον μονογενή μου από τους λέοντας. Θέλει ούτω σε ευχαριστήσω εις μεγάλην εκκλησίαν, θέλει σε επενέσω εις πολλήν λαόν.
Του Θεού λίγο πριν την Ανάσταση. Κοιτάζει να είναι όλα σωστά, σβηστά, χαμηλόφωνα, να μην σαλεύει κανείς. Μάτια εκστατικά στη σκηνή της μαγείας και άναυδα στόματα, θεατές,
20 και κάτι αιώνων, πιστοί στην αέναη έναρξη, κρατούν την ανάσα τους σαν μπουμπούκι ρόδου από τα γκάθια του. Ούτε κιστάλα το αίμα να μην ακουστεί πριν καθόλου. Κοιτάζει να είναι όλα σωστά και από τα σύννεφα μέσα το αχνό σπίθισμα της Σελήνης να ανάψει και πάλι απόψε λίγη ακόμη ανάσταση. Η οθότος χάριν χάρισε παρηγορία καμιά σκοτάδι. Οδυσσέλητη, αξιονιστή, αξιονιστή, ορτάζοντας τη μνήμη των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, ένα θαύμα να καίει στους ουρανούς, τα λιόνια, ιερείς και πουλιά να τραγουδούν το χαίρε. Χαίρε η κοιωμένη και χαίρε η χλωρή, χαίρε η αμεταμέλητη με το προραίο σπαθί. Χαίρε η που πατείς και τα σημάδια σβήνονται, χαίρε η που ξυπνάς και τα θαύματα γίνονται. Χαίρε του παραδείσου των βυθών η αγρία, χαίρε της ερημίας των νησιών η αγία. Χαίρε η ονειροτόκος, χαίρε η πελαγινή, χαίρε η αγκυροφόρος και η πενταστέρινη. Χαίρε με τα λιτά μαλλιά η χρυσίσουντας τον άνεμο. Χαίρε με την ωραία λαλιά η δαμάσοντας τον δαίμονα. Χαίρε που καταρτίζεις τα μηνέα των κήπων. Χαίρε που αρμόζεις τη ζώνη του εμφιούχου. Χαίρε η ακριβοσπάθιστη και σεμνή. Χαίρε η προφητικιά και δεδαλική. Στρατηγότα νικητήρ.
Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε στην τρίτη μας μουσική βραδιά, όπως είπε και ο χωράρχης της Εκκλησίας μας, της Αγίας Τριάδος, Οδού Φιλελλήνων ή πιο γνωστής ως Σωτήρας Λυκοδήμου ή και Ρωσική Εκκλησία που τόσο αφηγηματικά και παραστατικά μας απήγγειλε ο Παναγιώτης ο Ανδριόπουλος. Ξεκινήσαμε για τον εορτασμό των 1000 χρόνων που θα έχουμε την επόμενη χρονιά, το 2025, δειλά-δειλά αυτές τις μουσικές βραδιές μία φορά το μήνα. Στην αρχή ήμασταν λίγο διστακτικοί, λέγαμε να μαζευτούν οι δικοί μας, να είμαστε 10, 20 άτομα, αλλά τελικά δεν μας φτάνουν οι καρέκλες, ήδη από την πρώτη μουσική βραδιά, αλλά και στη δεύτερη και στην τρίτη ακόμα περισσότερο. Εμείς ως Εκκλησιαστικό Συμβούλιο το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον αφηγητή της απόψινής μουσικής βραδιάς, τον Παναγιώτη τον Ανδριόπουλο. Επίσης να ευχαριστήσουμε που απόψε μας συνόδευσε στο πιάνο Βενιαμίν Χατζικουμπάροβλου. Και φυσικά δεν χρειάζονται συστάσεις για το Γιάννη το Χριστόπουλο.